Τηλεφωνικό στον Υφυπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, τον Κυριάκο Κόκκινο. Καλή σας μέρα, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κατά πόσον το σύστημα με την αποστολή των SMS που επανήρχησε χθες λειτουργεί κανονικά. Να μας πείτε τι καταγράφετε κι εσείς με βάση και την εμπειρία από χθες μέχρι αυτή την ώρα. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι σήμερα φυσικά, επειδή είναι η εντός εισαγωγικών πλέον εργάσιμη ημέρα, αν διαπιστωθούν οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα που δεν αναμένονται, θα τα διαχειριστούμε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπηρεσία θα είναι στην διάθεση του πολίτη ως μία κατεξαίρεση διευκόλυνση που δίνεται, χωρίς και ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα γίνεται κατάκριση, γιατί όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, μένουμε στο σπίτι. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τον τρόπο ελέγχου των πολιτών. Όταν μιλάμε για κατάχρηση, το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Για παράδειγμα, πόσες φορές χρησιμοποίησε την υπηρεσία ένας πολίτης και με κάποιον τρόπο να υπάρξει προτροπή ότι ξεφεύγει. Τεχνικά υπάρχει ο τρόπος και δεν τον ενεργοποιούμε προς το παρόν να ξέρουμε πόσες φορές χρησιμοποίησε ο κάθε πολίτης και αν θέλουμε να βάλουμε και ένα αριθμό maximum, δηλαδή μέχρι 3 φορές, μέχρι 5 φορές, μέχρι 2 φορές, ανά υπηρεσία ή στο σύνολο. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως ότι σε αυτό το στάδιο θέλουμε να δούμε τι είδους κακή χρήση γίνεται ή μη ωφή χρήση και αν προκύψει θα το ενεργοποιήσουμε. Όμως κάθε φορά που ο πολίτης στέλνει ένα μήνυμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό καταγράφεται και με την κατάλληλη διαδικασία, αν χρειαστεί να ελέγξουμε πόσες φορές ένας πολίτης έστειλε αυτό το μήνυμα, με διαδικασία που είναι και το θέμα είναι και νομικό, με επίκληση προσωπικών δεδομένων, μπορούμε να βρούμε αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι να διευκολύνουμε τους πολίτες να μην τους βάλουμε την φραγή για πόσα μηνύματα θα στείλουν, πόσες αιτήσεις θα κάνουν και να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το όλο θέμα, πώς θα πάει. Ναι, είναι αυτό που λέτε ότι είναι πλέον ατομική ευθύνη, γιατί εντάξει, είναι φως φανάρι ότι αν κάποιος θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση μπορεί να το κάνει, κακό του κεφαλιού του, μπορεί να στέλνει SMS και στην συνέχεια να γράφει να συμπληρώνει την εν λόγω αίτηση και είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίζουμε ότι είναι ατομική ευθύνη για το κοινωνικό σύνολο όμως στο τέλος της μέρας. Ναι, πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι κάθε φορά που κάνει χρήση αυτής της διευκόλυνσης και βγαίνει έξω από το σπίτι θέτει τον εαυτό του σε ένα μεγαλύτερο βαθμό ρίσκου και ταυτόχρονα και ο ίδιος είναι ένας κίνδυνος για τους ανθρώπους με τους οποίους θα έρθει σε επαφή. Επίσης να πούμε ότι στο σύστημα όπως το έχουμε υλοποιήσει, ενώ στην αρχή είχαμε πει για 3 ώρες έγκριση, τώρα το βάλαμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνει ο χρήστης όταν ετηθεί. Το εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να το κρίνει ο ίδιος ο πολίτης και αν κληθεί από τον αστυνομικό να λογοδοτήσει γιατί 5 ώρες ή 4 ώρες μετά από αυτή την έγκριση είναι ακόμα έξω, θα πρέπει να το τεκμηριώσει. Και αν δεν τεκμηριώνεται, θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες. Για να μην, διότι το 3 ώρες κρίναμε ότι για άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι λίγο και για άλλες να είναι πολύ. Ναι. Δεν μπορούσε να μπει για παράδειγμα από μέχρι. Σας ρωτώ γιατί το αφήσατε λίγο έτσι να αιωρείτε. Και ο κάθε αστυνομικός μπορεί να κάνει και του κεφαλιού του. Δηλαδή ένας να κρίνει με τον Α τρόπο και άλλος με τον Β τρόπο. Το σύστημα αρχικά έτσι το είχαμε σχεδιάσει και μπορούμε να το επαναφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Όμως καταλαβαίνετε ότι όταν ο άλλος λέει πάω στο φαρμακείο, το 3 ώρες που δίνεις για κάποιον είναι πάρα πολύ. Ναι. Το να δώσω όμως σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα χωριό ή σε μια απομακρυσμένη περιοχή να πάει στο φαρμακείο και να μην έχει το φάρμακο και να χρειαστεί να κατέβει στην πόλη και να επιστρέψει πίσω, το 3 ώρες ίσως να το χρειάζεται. Άρα είναι περιπτώσεις που για τον ίδιο σκοπό μπορεί 3 ώρες ή 2 ώρες ή οτιδήποτε βάλεις. Γι' αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα νομίζω ότι, όπως είπα, είναι ατομική ευθύνη του καθενός να σεβαστεί αυτή τη διευκόλυνση
και αν κληθεί να δώσει εξηγήσεις, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Η αστυνομία με τους ελέγχους που κάνει είναι για να αποτρέπει τον κόσμο να κάνει κατάχρηση αυτού του δικαιώματος και αν διαπιστωθεί ότι το εύλογο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, θα υποστείται συνέπειες ο πολίτης. Τώρα, η υποκειμενική κρίση είναι μια παράμετρος, έτσι, την οποία σκεφτήκαμε, αλλά σε αυτή τη στιγμή το εφαρμόσαμε αυτό, θα δούμε πώς αυτό συμπεριφέρεται και αν δούμε ότι χρειάζεται να επαναφέρουμε τον περιορισμένο χρόνο, να είναι δηλαδή ορισμένου χρόνου η έγκριση, αυτό θα το κάνουμε. Επίσης να πω ότι στο μήνυμα πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά η δομή όπως την έχουμε δώσει. Δηλαδή πρώτο ψηφίο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 8, δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Και ενώ το δεύτερο πεδίο είναι τα ψηφία του αριθμού ταυτότητας ή του αριθμού διαβατηρίου και ενώ και μετά ταχυδρομικός τομέας. Δεν μπορείς να βάλεις οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με το ζήτημα της αποστολής των SMS. Υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για αξιοποίηση και του διαδικτύου προς αυτή την κατεύθυνση? Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ απλή χρήση του διαδικτύου που είναι να κατεβάσεις τη φόρμα. Ναι. Έχουμε όμως, δουλεύουμε και είμαστε σε δοκιμαστικό στάδιο να δώσουμε στον πολίτη και τεχνολογίες online, δηλαδή να συμπληρώνει τη φόρμα στο διαδίκτυο, να μην χρειάζεται να την εκτυπώσει και να έρχεται στο κινητό του μία έγκριση, η οποία θα έχει τη θέση είτε του SMS είτε του χαρτιού που θα κρατούσε. Είμαστε στο δοκιμαστικό στάδιο, όταν είμαστε έτοιμοι θα το ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Έχουμε στοιχεία από την επαναλειτουργία του συστήματος με τα SMS μέχρι τώρα? Αριθμό. Μέχρι ψες στις 8 και 10 που είχα κάνει την συλλογή των στοιχείων ήταν γύρω στις 15.000. Μάλιστα. Τώρα το πρωί δεν έχω μαζέψει ακόμα στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα είναι πολύ πιο αυξημένα. 15.000 μέσα σε μία ώρα περίπου ή όχι? Μία ώρα και 15 λεπτά. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός. Ας αποδεχθώ ότι αυτό ήταν απλώς, επειδή ο κόσμος μόλις άκουσε, είπε να δει αν δουλεύει και κάποιοι δοκίμασαν να δουν αν δουλεύει απλώς. Μάλιστα. Νομίζω η σημερινή ημέρα θα καταδείξει. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα η οποία θα κρίνει αν θα χρειαστούν να βάλουμε περαιτέρω φραγμούς και ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Βέβαιως. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.